τυχαίνουμε στην Ελλάδα. Γιατί εσύ δεν βρίσκεσαι συχνά εδώ πέρα. Έχω κάνει μία μικρή στάση μόλις έχω έρθει από Λος Άντζελες. Και τη Δευτέρα φεύγω για τις Κάνες με δύο ταινίες. Η μία είναι κωμωδία και η άλλη είναι η ταινία του David Cronenberg. Μια πολύ μεγάλη ταινία. Να μείνω λίγο στο Tango Salon, σωστά το λέω, που έχει κερδίσει πολλά βραβεία, έχει πάρει πολλά βραβεία, ήταν υποψήφιο και για Όσκαρ. Επιλέχθηκε από την Ακαδημία στα 200. Δεν μας δόθηκε υποψηφιότητα, αλλά λόγω του ότι επιλέχθηκε κατάφερε πρώτη φορά και έγινε μέλος της Ακαδημίας και ψήφισα, δηλαδή ως τώρα πήγαινα σε θεατής. Μετά από όλη αυτή την επιτυχία που έχεις κάνει στην Αμερική, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο για μία πρόταση στο σε ελληνική σειρά κάπου στην Ελλάδα. Ούτε εγώ μπορώ να το πιστέψω. Αστείο. Είναι για να το βάλω στο stand-up. Σε πάω τώρα στα πιο ευχάριστα, σε χαρμόσυνα νέα, γιατί έχεις αραβωνιαστεί τον Scott Page από τους Pink Floyd και θα ανέβετε και τα σκαλιά της εκκλησίας, ο Σονούπο. Μου πήρε 4 περίπου χρόνια να πω τον νέο στον αραβώνα. Δεν είμαι πάντα... Πάντα ήμουνε. Δύσκολη. Της ελευθερίας βέβαια, χρόνια τώρα. Ο Scott είναι έτοιμος και την άλλη εβδομάδα να το κάνουμε. Ακόμα δεν έχω ορίσει, δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία. Αυτό που έχω πει όμως και το εννοώ είναι ότι θα το φέρω και θα πάμε στη Θράκη. Να πάμε λίγο στα της Ελλάδας, τι συμβαίνει εδώ και με όλο αυτό το κίνημα, μη του. Αυτό που εύχομαι εγώ είναι να έρθει η δικαιοσύνη. Και θα σου πω και κάτι που συνέβη σε μένα και λύθηκε χτες, είσαι η πρώτη που το μαθαίνεις. Ενημερώθηκα και εγώ και ο Θανάσης Ευθυμιάδης ότι δεν ήταν ο Ευθυμιάδης ο άνθρωπος που με είχαν βγάλει από το αρχιπέλαγος. Ότι ο συντελεστής που με είχε ενημερώσει τότε ότι ο Ευθυμιάδης ζητά να φύγεις από τη σειρά, δεν ήταν τελικά αυτός. Χτες λοιπόν είχα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θανάση. Για αρκετή ώρα. Και θεωρώ τεράστια διαβολή όλο αυτό. Και μάλιστα το πιο τραγικό είναι ότι εγώ για 15 χρόνια από τότε που έγινε η σειρά αυτή νόμιζα ότι φταίει ο Θανάσης. Ο άνθρωπος της παραγωγής μου είπε, Δέσποινα, πρέπει να σε βγάλουμε γιατί δεν σε θέλει ο Ευθυμιάδης. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, λίγο πριν φύγει από τη ζωή προσφάτως, ενημέρωσε ότι δεν ήταν ο Ευθυμιάδης η αιτία, αλλά κάποιος άλλος. Και ότι για 15 χρόνια υπήρξε μία παρεξήγηση, ενώ το ρόλο του κακού δεν ήταν του Θανάση ο ρόλος, ήταν κάποιο άλλο. Δεν θα αναλύσω, θα κινηθώ νομικά σε αυτό. Πώς σου φαίνεται που τώρα έχουν ανοίξει τα στόματα και μιλάνε? Πάρα πολύ καλό. Θα έπρεπε κάποια στιγμή. Είμαι πάρα πολύ σκληρή στο θέμα των παιδιών. Για μένα, όποιος έχει ακουμπήσει παιδί, δεν πρέπει καν να δικάζεται. Λεμιτόμο. Τι θα πρέπει να γίνει? Λεμιτόμος. Τι φαντάζεσαι ότι έκανε ο λαός σε ένα θέμα παιδεραστή? Ας μην τον ονοματίσουμε. Θα έβγαινε στο Σύνταγμα και θα έλεγε, κρεμάστε τον. Κακός που τους δικάζουν και όλα. Καθόλου, τίποτα. Κρεμάλα, εσύ για τις περιπτώσεις, ας πούμε, του Δημήτρη Λιγνάδη και του Πέτρου Φιλιππίδη, μέσα από τον κύκλο, μέσα από το κύκλο, μα να το πω έτσι, δεν είχες ακούσει ποτέ τίποτα? Να σου πω, δεν δούλεψα ευτυχώς, δεν μου με κανέναν από τους δύο. Έκανα παρέα με μεγάλους ηθοποιούς και ηλικιωμένους πάντα, δηλαδή έκανα παρέα με τον Κούντουρο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνταν με όλα αυτά τα υποκείμενα. Την ευχαριστώ.